και σημαντικό που είναι τα συνοδά έργα του φράγματος, να ενταχθεί όλο αυτό το πακέτο των 62 εκατομμυρίων σε άλλο πρόγραμμα. Αυτό τουλάχιστον μας είπε και μας διαβεβαίωσε ο πρώην υπουργός, αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πλακιωτάκης που φιλοξενήσαμε εδώ και βουλευτής Λασιθίου. Και δεσμεύτηκε ότι αυτό και θα γίνει άμεσα σχεδόν, οι ανακοινώσεις για αυτή την νέα επιλογή. Το ζητούμενο είναι ότι οι καθυστερήσεις θα υπάρξουν εξαιτίας αυτού. Ναι, και έρχονται οι επίσημες ανακοινώσεις, μας διαβεβαίωσε. Τώρα υπάρχει πληροφορία, θα μας την επιβεβαιώσει ο κ. Βιαννιτάκης από τον Νέο Αγροτικό Σύλλογο, για κάποια συνέλευση, γενική συνέλευση των αγροτών, αν κατάλαβα καλά. Κύριε Βιαννιτάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κυρία Τσακράκη, καλημέρα κύριε Βενέτη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Όχι, δεν είναι η γενική συνέλευση, αλλά είναι μία συγκέντρωση των φορέων της περιοχής μας. Με πρωτοβουλία του Αγροτικού Απλά Συλλόγου διοργανώνεται μία πρώτη συνάντηση των φορέων από την ευρύτερη περιοχή, είτε αγροτικός σύλλογος εννοείται, εμπορικά, όλοι οι φορείς της περιοχής τέλος πάντων. Θα κληθούν λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Θα κληθούν όλοι και εκεί, όλοι που έχουμε άμεση εξάρτηση και σχέση με το νερό κατ' επέκταση βασικά. Αυτό το θέμα αφορά όλη την περιοχή, δεν αφορά μόνο το αγροτικό κομμάτι. Και αυτή η συγκέντρωση θα γίνει και θα αποφασίσουμε τον τρόπο που μπορούμε να αντιδράσουμε σαν Ιεράπετρα, το σύνολο της Ιεράπετρας. Αυτό τώρα είναι στη διαδικασία της οργάνωσης. Εμείς πήραμε την απόφαση χθες το βράδυ που κάναμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα το προγραμματίζουμε για αύριο βράδυ στις 7 η ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουμε κλείσει τα πρώτα. Έχουμε κλείσει τις πρώτες επαφές, τώρα θα ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι λίγο σύντομα για μια τέτοια συνάντηση. Εντάξει, Δευτέρα, τη βράση κολλάει και το σίδερο, όπως το λέμε. Ακριβώς, εκτός από αυτό, τη Δευτέρα έχει και Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν θα μπορούσαν να παραβρεθούν και από εκεί άτομα, οπότε επιλέξαμε να το κάνουμε αύριο Παρασκευή, ούτως ώστε να έχουμε πάρει αποφάσεις για να κινηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα αυτό είναι από την πλευρά της Ιεράπετρας. Ανεξαρτήτως το τι λέει η κυβέρνηση, το τι υποσχέσεις δίνει και το τι διαβεβαιώσεις, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε με βάση τα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ότι ευνηδίως και χωρίς και θα λέγαμε και με δόλο έγινε αυτή η ανακοίνωση, γιατί από ό,τι είδατε υπήρχε στα σχέδια, απλά προσπάθησαν να την αποκρύψουν. Αυτό το θέμα πλήττει για άλλη μια φορά την περιοχή της Ιεράπετρας. Εμείς με αυτά τα δεδομένα που προχωράμε και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι οι φίλοι που μας ακούνε θα πράξουν τα ανάλογα, γιατί πρέπει και αυτή τη φορά να δείξουμε την αντίδρασή μας, γιατί δεν γίνεται πλέον. Η εύκολη λύση να είναι το Λασίθι, η Ιεράπετρα, αυτό είναι. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Η εύκολη λύση για όλα τα ζητήματα τα οποία δεν βγαίνουν τα κουκιά είναι το Λασίθι σε επίπεδο Κρήτης. Και καταλαβαίνετε νομίζω πολύ καλά τι εννοούμε. Ναι, θα πρέπει να το διερευνήσουμε έτσι. Πολύ επίπεδα το θέμα αυτό, τέλος πάντων, για το Λασίθι όπως λέτε και για την Ιεράπετρα, έτσι, γιατί και το νοσοκομείο νοσεί και δεν βλέπουμε φως, και το φράγμα Αμπραμιανών τώρα υπάρχουν βέβαια οι διαβεβαιώσεις του κ. Πλακιωτά για ένταξη των έργων σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο και μας παρέπεμψε σε ανακοινώσεις επίσημες που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Παρόλα αυτά, γενική συνέλευση, πώς το λέμε, συγκέντρωση φορέων αύριο στις 7 στο Δημαρχείο. Ακριβώς. Καλά το κατέγραψα. Ακριβώς. Και από εκεί πέρα θα ληφθούν αποφάσεις πώς θα κινηθούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Φοβάστε ότι αυτή η αναζήτηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε το ΕΣΠΑ είτε από το Ταμείο ουσιαστικά, το οποίο μας ανέφερε δημόσιων επενδύσεων ο κ. Πλακιωτάκης, θα φέρει ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις
ή ναι, πιθανότητες να... πρώτα, γιατί ναι, θα γιατί... περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για ένταξη του γιατί έργου. Γιατί μίλησε και για συναρμόδια υπουργεία, οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό σε καθυστερήσεις. Τα έχετε και τα αντιμετωπίζετε με το θέμα των εργατών γης, τα συναρμόδια υπουργεία. Προφανώς. Κοιτάξτε, εκτιμούμε ότι εάν υπήρχε πρόθεση για να γίνει κάτι ορθά, θα είχε γίνει πρώτα και μετά θα υπήρξε η απένταξη. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφασίσεις πρώτα να βγάζεις ένα έργο και μετά να αποφασίσεις πού και αν θα το βάλεις. Είναι δεδομένο αυτό ότι η πρώτη σκέψη είναι απλά η απένταξη, τελεία. Τώρα συζητάμε για αν θα ξεκινήσει η επόμενη κουβέντα. Εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει επόμενη κουβέντα μέχρι τώρα. Μάλιστα. Και με αυτή την λογική πάμε αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε οι φορείς για το πώς θα αντιδράσουμε. Το δεδομένο μας είναι ότι έχει επενταχθεί. Ναι. Δεν υπάρχει δεδομένο ότι υπάρχει καν συζήτηση για να μπει κάπου άμεσα. Και το άμεσα είναι σχετικό. Άμεσα για μας είναι άμεσα, άμεσα για κάποιους άλλους είναι την επόμενη πενταετία. Δεν γίνεται για άλλα 15 χρόνια να το διονύσουμε αυτό το... Πόσα χρόνια τώρα το περιμένουμε... Έτσι και υπάρχει κίνδυνος με τα 10 εκατομμύρια κάτω από 10 πλήγη ο Βαγγέλης, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, το φράγμα να βρεθεί στην κατάσταση που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια, κύριε Βιεντάκη, έτσι. Ναι, οπότε υπάρχει κίνδυνος. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που μας έχουν τάξει όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια εδώ στην Ιερά Πέτρα. Και αυτό λοιπόν εμείς από την πλευρά μας καλούμε τον κόσμο να είναι απλά σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε την ερχόμενη εβδομάδα ό,τι αποφασίσουμε από κοινού οι φορείς να το πράξουμε και να δείξουμε ουσιαστικά ποια είναι η άποψή μας και η αντίθεσή μας για όλο αυτό που γίνεται. Ξαναλέω για το Λασίθι και για την Ιερά Πέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σε εγρήγορση ο κόσμος, σε εγρήγορση και οι φορείς, έχουμε νέα δημοτική αρχή, έχουμε βουλευτές, έχουμε ποιοι θα κληθούν και αυτοί στην αυριανή συγκέντρωση, παρατάξεις, κόμματα κλπ, ρωτάει ένας φίλος εδώ. Κοιτάξτε, οι παρατάξεις έχουν ήδη κληθεί. Τώρα, στο θέμα των... Αν θα καλέσουμε κόμματα και τα λοιπά, αυτή τη στιγμή αποφασίσαμε ότι δεν νομίζουμε ότι έχουν να δώσουν κάτι παραπάνω σε αυτό. Που εμείς, η κοινωνία της Ιεράπετρας, πάμε να αντιδράσουμε απέναντι σε μια πολιτική απόφαση. Άρα κανένα κόμμα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ορίσει πώς θα... Πώς θα αντιδράσει η τοπική κοινωνία. Ναι, πάντως επικουρικά τα κόμματα που τα οποία έχουν ψηφιστεί. Προφανώς και πάντα τα κόμματα, όποιο θέλει και όπως θέλει, μπορεί να εμπλακεί, μπορεί να πούνε την άποψή τους. Το θέμα είναι ότι είναι μια συζήτηση φορέων της Ιεράπετρας, η οποία εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Μάλιστα. Δεν θέλετε δηλαδή να μην σκεπαστεί αυτή η αντίδραση από τον κόσμο εδώ, από πολιτικά χρώματα επί της ουσίας, θέλετε να εμφανεί η διαδικασία ότι ποια είναι η οργή του κόσμου. Θέλουμε να μείνουμε στην ουσία. Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις αύριο μετά τις 7 η συγκέντρωση φορέων στο συνέδριο του Συνεδριάσου του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Βιεντάκη. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα. Επίσης. Θα τα ξαναδούμε σύντομα. Ναι, σύντομα. Ναι. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά και με τον κύριο Βιεντάκη. Άμεσα τα αντανακλαστικά του Συλλόγου και του ΤΟΕΒ για αυτό το θέμα. Αυτό ήταν βόμβα.